Πριν από πολλά χρόνια ζούσε σε ένα χωριό της πατρίδας μας ένας νέος που από πολύ μικρός είχε τον πόθο να γίνει ασκητής. Υπήρχαν όμως κάποιες εγγενείς δυσκολίες. Ο άνθρωπος ήταν αγράμματος, βραδύγλωσσος, λίγο βραδύνους και είχε οικογενειακές υποχρεώσεις. Όμως στην ηλικία περίπου των 40 χρονών μπόρεσε να πραγματοποιήσει την κρυφή του Άγια επιθυμία. Έφυγε από το χωριό του και περιπλανόμενος από τόπο σε τόπο κατέληξε σε ένα ερημονήσι όπου βρήκε έναν γέρο ασκητή που του ανάπαυε την καρδιά και έγινε υποτακτικός του. Με μεγάλη έκπληξη λοιπόν παρατηρούσε ότι όταν προσευχόταν ο γέροντάς του έλαμπε ολόκληρος και ιδιαίτερα όταν παρακλητικά και με δάκρυα έλεγε την ευχούλα «Κύριε, ελέησόν με». Ο γέρος ασκητής ήταν και αυτός αγράμματος, αλλά οι συμβουλές του ήταν πολύτιμες και γεμάτες σοφία και όλη του η πνευματική προσπάθεια συγκεντρωνόταν στο πώς να μάθει να προσεύχεται και ο υποτακτικός του με την ευχούλα «Κύριε, ελέησόν με». Την τελευταία μέρα της ζωής του, ο γέροντας ασκητής χάριστε στο νέο υποτακτικό του το τρίχινο μισοτριμμένο ράσο του. Ξάπλωσε κάτω, έκανε τον σταυρό του και λέγοντας τρεις φορές «Κύριε, ελέησόν με», «Κύριε, ελέησόν με», «Κύριε, ελέησόν με», η οσιακή του ψυχή πέταξε στον ουρανό. Μετά την κοίμηση και την ταφή του γέροντα, ο εν λόγω υποτακτικός ζούσε πλέον ολομόναχος στο ερημονήσι, ως ασκητής και ως ησυχαστής μέσα σε μία σπηλιά και ακολουθούσε πάντα το ίδιο τυπικό προσευχής και κανόνων που παρέλαβε από τον γέροντά του. Έτσι πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια χωρίς να δει ποτέ του άνθρωπο. Με το πέρασμα όμως των χρόνων και με τη βραδιγλωσία και τη βραδύνια που τον διέκρινε, μπέρδευε τα λόγια της ευχής προσευχόμενος και έλεγε «Κύριε, μη με ελεήσεις». Η καρδιά του όμως ήταν δοσμένη ολόκληρη στον Θεό, γι' αυτό και δάκρυα έτρεχαν άφθονα από τα γερωτικά του μάτια, όταν μέρα νύχτα προσευχόταν με κατάνοιξη και συντριβή, επαναλαμβάνοντας χιλιάδες φορές «Κύριε, μη με ελεήσεις». Μία ανοιξιάτικη μέρα, ένα καράβι άραξε κοντά στο ερημονήσι. Ένας από τους επιβάτες του ήταν και ο επίσκοπος της επαρχίας εκείνης και ο καπετάνιος, για να τον ξεκουράσει και να τον ευχαριστήσει, τον πήρε με μία βάρκα και πήγαν στο νησί για να περπατήσουν. Εκεί στο νησί αντίκρισαν ένα μονοπάτι το οποίο ακολούθησαν και έφτασαν μπροστά σε μία σπηλιά όπου από μέσα άκουσαν την πονεμένη προσευχή του ασκητή που έλεγε συνεχώς «Κύριε, μη με ελεήσεις». Προχώρησε τότε ο επίσκοπος και είδε έναν σκελετωμένο γέροντα ασκητή με μάτια βαθουλωμένα μέσα στις κόγχες να είναι γονατιστός και ολόλαμπρος, να προσεύχεται και να κλαίει. Ο δεσπότης με πολύ συστολή προσπάθησε να του πει ότι αυτή η προσευχή του δεν είναι σωστή και πρέπει να λέει «Κύριε, ελέησόν με». Ταράχτηκε ο ασκητής πιστεύοντας ότι 30 χρόνια έκανε κακό στην ψυχή του και ξέσπασε σε κλάματα οικετεύοντας τον επίσκοπο να τον μάθει να λέει σωστά την προσευχή. Και εκείνος με δέος προσπαθούσε για αρκετή ώρα να του στρώσει τη γλώσσα στο να λέει «Κύριε, ελέησόν με». Φεύγοντας ο επίσκοπος, τον συνόδευσε ο ασκητής μέχρι την ακροθαλασσιά, επαναλαμβάνοντας μαζί του το «Κύριε, ελέησόν με» για να μην το ξεχάσει. Το καράβι έφυγε και ο ασκητής το παρακολουθούσε με το βλέμμα του, λέγοντας συνεχώς «Κύριε, ελέησόν με».
Δεν πέρασαν 5 λεπτά και ο ερημίτης ασκητής ξέχασε το Κύριε, ελεησόν με, σάστησε και ζαλίστηκε. «Και τώρα τι θα γίνω», λέει, και ξεσπάει σε δάκρυα. Πάνω στην απελπισία του πετάει στη θάλασσα το κουρελιασμένο ράσο του και βαδίζει πάνω σε αυτό προς το καράβι. Βάδιζε πάνω στα κύματα. «Φάντασμα! Φάντασμα!» φώναζαν τρομαγμένοι οι ναύτες που τον έβλεπαν. Με τις φωνές ανέβηκε ο δεσπότης στο κατάστρωμα και είδε τον ασκητή να του φωνάζει. «Τι να λέω! Τι να λέω, δεσπότη μου!» Και εκείνος με συγκίνηση του απάντησε. «Ό,τι έλεγες να λες, παιδί μου! Αυτή είναι η καλύτερη προσευχή για την ψυχή σου. Σου ζητώ συγγνώμη και κάνε και για μένα έναν σταυρό». Ήταν από τον Μητροπολίτη Χίου Παντελεήμονα Φωστίνη μία διασκευή από το βιβλίο της ζωής, τόμος πρώτος, 1987, σελίδα 25, πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου, «Η ευχή μέσα στον κόσμο». Με την ευκαιρία της αυριανής γιορτής της Αγίας Σοφίας και των τριών κοριτσιών της, πίστης, αγάπης και ελπίδας, θα ήθελα, αγαπημένοι μου φίλοι, να σας πω ότι θυμάμαι μαζί με αυτές τις 4 αγιούλες και 3 ακόμα γλυκύτατες, την αγάπη, την ειρήνη και τη χιονία, οι οποίες γιορτάζουν 16 Απριλίου κάθε χρόνο και ήταν κατά σάρκα αδερφές και αυτές και πνευματικά βλαστάρια της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης. Οι ψυχές και των τριών παρθένων ήταν στολισμένες με πολλά χριστιανικά χαρίσματα. Όταν έγινε ο διωγμός κατά των χριστιανών επί αυτοκρατορίας Μαξιμιανού, οι τρεις αδερφούλες κατέφυγαν σε κάποιο ψηλό βουνό. Όμως η κρυψώνα τους ανακαλύφθηκε. Το έτος 304 μετά τη γέννηση του Χριστού τις συνέλαβαν και τις έφεραν μπροστά στον Άρχοντα Δουλσίτιο. Αυτός με κάθε τρόπο προσπάθησε να τις κάνει να αρνηθούν τον Χριστό. Όμως εκείνες, με όπλα τις αρετές που είχαν, ομολογούσαν τον εσταυρωμένο Χριστό μας. Τότε η αγάπη και η χιονία πέθαναν, αφού τις έριξαν στη φωτιά. Η Αγία Ειρήνη, αφού κλείστηκε σε ίδρυμα πονηρό, όπως όμως κανένας δεν τόλμησε να την ενοχλήσει, βρήκε μαρτυρικό τέλος από το βέλος που της έριξε ένα στρατιώτης. Τα ιερά λείψανα που απέμειναν από την πειρά των δύο αδελφών, της αγάπης και της χιονίας, συνελέγησαν από ευλαβείς χριστιανούς και ενταφιάστηκαν σε περιοχή που ανεγέρθηκε ναός προς τιμή τους. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.